Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, κύριε Παυράκη, βλέπετε. Δεν σας, μπορούμε να σας αποχωριστούμε, δεν μπορείτε όμως ούτε κι εσείς να τα λέμε κι αυτά. Είμαστε πολύ καλά και νομίζω ακόμα περισσότερο και καλύτερα νιώθουν όσοι μας παρακολουθούν από το σπίτι, που έχουν παιδιά που προετοιμάζονται λίγο πριν το μεγάλο διαγώνισμα της ζωής τους, το μεγάλο αυτό εμπόδιο για πολλούς, που θα τα κάνουμε εύκολα όλα όμως. Θα εξηγήσουμε στον κόσμο, κύριε Μαυράκη. Ενώπιον, μα τέλος πάντων, μπροστά στις πανελλαδικές, okay, πάντα λέμε ότι είναι μια πρόκληση, αλλά προσπαθούμε όλο αυτόν τον καιρό να πούμε στους μαθητές ότι η ψυχραιμία είναι απολύτως απαραίτητη. Δεν έτσι, είναι και το τέλος του κόσμου. Όλα διαχειρίζονται. Έτσι, σιγά, σιγά. Και φυσικά πάντα δεν είναι το τέλος του κόσμου. Είναι μια δοκιμασία. Βεβαίως, εκείνος που έχει κοπιάσει θέλει να πάνε τα πράγματα καλά. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε να το έχουμε τοποθετήσει στη σωστή του διάσταση το πράγμα. Θεωρώ και αυτοί που, οι μαθητές οι οποίοι τελικά θεωρητικά, βασικά πρακτικά αποτυχάνουν να περάσουν, okay, δεν βρέθηκαν ποτέ στη σωστή θέση να ακολουθήσουν δύο-τρία tips, δύο-τρία μυστικά καλού διαβάσματος, προγραμματισμού και κάποιος να τους εξηγήσει τι θέλετε, ρε παιδιά, να κάνετε αύριο μεθαύριο. Ελάτε λίγο να δημιουργήσουμε δρόμους, διόδους προς την επιτυχία. Εκεί χάθηκαν τα περισσότερα παιδιά και πολύ χαίρομαι που έχουμε το φροντιστηριακό όμιλο που κάμισα εδώ και κάπως βοηθούμε. Προσπαθούμε και εκείνες τις πρώτες εκπομπές έτσι είχαν αυτή τη στόχευση να μιλήσουμε για τρόπο, για τεχνικές και αποδοτική μελέτη. Πάντως φυλάσσουμε και μια εκπομπούλα εκεί λίγο πριν τις πανελλαδικές να μπούμε τα tips για τις ημέρες τις τελευταίες. Είναι και παράγοντας άγχος, μην το αυτό, που είναι πολύ σημαντικός. Δυστυχώς και πολλές φορές επηρεάζει το αποτέλεσμα, βεβαίως, το τελικό, αλλά όλα λοιπόν, μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Όλα στη θέση τους και με έναν σχεδιασμό όμορφα και νοικοκυρεμένα. Τι έχουμε σήμερα, Πανεπιστήμιο Κρήτης βλέπω, λοιπόν, αλλά έχουμε επικαιρότητα πρώτα. Έχουμε επικαιρότητα γιατί υποσχέθηκα την περασμένη εβδομάδα να πούμε κάτι για τις εξετάσεις των προτύπων που έγιναν 29 Απριλίου και να δώσουμε το στατιστικό, μια απαιτητική εξεταστική διαδικασία ομολογουμένως και εδώ έχουμε το στατιστικό τους. Σε πανελλαδικό επίπεδο το ποσοστό επιτυχίας ήταν 20%. Έδωσαν 8.500 περίπου άτομα και πέτυχαν τα 1.696, αυτό είναι το στατιστικό. 8.500 άτομα. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει πλέον πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πανελλαδικά. Πάρα πολλοί κόσμος, έτσι, οικογένειες, χιλιάδες οικογένειες είναι αυτές. Για την πόλη μας έδωσαν 317 άτομα για 96 θέσεις. Αυτό ήταν ένα ποσοστό επιτυχίας κοντά στο 30%, άρα καλύτερα από το μέσο πανελλαδικό μέσο όρο. Από καλύτερα. Για μας είχαμε μια έτσι χαρά παραπάνω, μια που έδωσαν 21 παιδάκια και πέρασαν τα 12 και ένα πολύ καλό ποσοστό. Θεωρώ ότι πήγε καλά το πράγμα. Κάναμε μια προετοιμασία έτσι συστηματική και τα καταφέραμε καλά. Συγχαρητήρια σε όλους, θα πω εγώ. Είναι ένα καινούργιο κεφάλαιο για αυτά τα παιδιά. Σε ένα σχολείο που πραγματικά αξίζει, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πολύ δυναμικό. Και αυτά ήθελα να πω για το πρότυπο. Τώρα, από την άλλη, τι κρατάμε, να προχωρήσουμε λίγο. Είπα ότι θα κάνουμε πάντα μία αναφορά μικρή σε αυτό που θα συμβεί στις πανελλαδικές, στις μέρες των πανελλαδικών, που θα είμαστε για άλλη μια χρονιά εδώ, ως φροντιστήρια που Καμισάς Ηρακλείου, για να δίνουμε ζωντανά τις απαντήσεις μας στα θέματα των εξετάσεων. Ραντεβού που αναμένεται με ανυπομονησία από πολλούς γονείς. Ξέρουμε το ραντεβού αυτό είναι ετήσιο. Πολλά χρόνια πολύ τώρα. Πολύ σταθερό, πολλά χρόνια τώρα. Θα είμαστε εκεί ζωντανά, θα ανεβαίνει το βίντεο προφανώς, θα είναι στη διάθεση Κρήτη του κόσμου. TV. Θα πηγαίνουν τα θέματα και στο neakrit.gr. Οπότε θα είμαστε σε μια τέτοια ημέρα ευθύνης, θα έλεγε κανείς, να μπορέσουμε να δώσουμε έγκυρα και έγκυρα τις απαντήσεις των θεμάτων. Λοιπόν, έχω επίσης πει ότι θα κάνω μια μικρή αναφορά στα θερινά μαθήματα. Έχει ξεκινήσει προπολού το ενδιαφέρον. Να πούμε ότι τα θερινά μαθήματα αφορούν και μικρούς και μεγάλους. Κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών, έτσι θα προσδιορίσουν τα πράγματα. Μπορεί κανείς προφανώς και από τα γυμνασιακά χρόνια να υποστηρίξει κάποια λίγο. Θα λέει κανείς την προσπάθεια να καλύψουμε κενά. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια κάρτουλα που σε αυτές τις μικρές τάξεις ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος. Αλλά είναι στοχευμένα τα μαθήματα, ακριβώς. Συγκεκριμένες ανάγκες. Αυτά ορίζονται από το ακαδημαϊκό τμήμα του ομίλου φροντιστήριων Πουκαμισάς. Πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Εκεί που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά σκοντάφτουν. Να το πω πολύ απλά. Άρα πολύ στοχευμένα για 4 εβδομάδες, μικρά προγράμματα 6 ωρών. Άρα 2 επισκέψεις στο φροντιστήριο, 2 πρωινά. Εύκολο πράγμα, αλλά στοχευμένο και αποτελεσματικό. Αυτά τα παιδιά όμως που τελειώνουν την πρώτη ηλικίου νομίζω ότι έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ξεκινάμε και κάνουμε το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, επιβεβαιώνουμε τον προσανατολισμό που πρόκειται ο μαθητής να επιλέξει και κάνουμε 4 εβδομάδες μάθημα πάλι στοχευμένα και επιλεγμένα προκειμένου να καλύψουμε ανάγκες και πράγματα που τα χρειαζόμαστε για το ξεκίνημά μας το Σεπτέμβρη. Περιγράφουμε το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου Β' Λυκείου
και μιλάμε για προετοιμασία που αφορά και την ύλη της Β' Λυκείου και την ύλη της Γ' Λυκείου. Αυτά συμβαίνουν από τον Σεπτέμβριο της Β'. Και το τελευταίο που έχω σημειώσει είναι το γνωστό και αφορά τα παιδιά που θα πάνε Γ' Λυκείου και μια προετοιμασία από τις 14 Ιουνίου στις 25 Ιουλίου, κανονικότατα σε ένα πλάνο προετοιμασία στρατηγική για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο λοιπόν να πούμε. Ωραία. Πάμε λίγο λοιπόν να πούμε για το, για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γνωρίζουμε ότι πολλά χρόνια τώρα είναι προτεραιότητα για υποψήφιους, δεν το συζητάμε. Και για ευνόητο λόγο επίσης. Ακριβώς. Δηλαδή, κανείς από τα πρώτα χρόνια της κρίσης εδώ και πολλά χρόνια έχουν αλλάξει τα κριτήρια και νομίζω ότι έχει μια πολύ σοβαρή λογική. Εξάλλου, μιλάμε για πολύ σοβαρό πανεπιστήμιο και στο επίπεδο της ποιότητας των σπουδών. Οπότε και να δεχθεί και παγκοσμίως ποιος, πλέον, η δυναμική βεβαίως, και η ισχύς, ας πούμε, του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για πολλούς, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να φύγει κανείς εκτός έξω από το νησί. Για πάμε λίγο να δούμε μερικά πραγματάκια. Είπαμε ότι θα απομονώσουν πράγματα από την Φιλοσοφική Σχολή στο Ρέθινο. Εκεί έχουμε τρία τμήματα και τα τρία τμήματα δίνουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Στεναχωριέμαι λίγο που η βάση είναι τόσο χαμηλά. Έχει να κάνει με το ενδιαφέρον των υποψήφιων. Έτσι, σίγουρα. Εντάξει, και με τη δυσκολία των θεμάτων. Θέλω όμως να πούμε ότι είναι απαραίτητο για αυτά τα παιδιά των ανθρωπιστικών σπουδών να μπουν και να δουν και μαθήματα και κατευθύνσεις. Mm-hmm. Ποιος ξέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει κατεύθυνση στη φιλολογία του Ρεθύνου θεατρολογίας και μουσικολογίας. Δεν νομίζω ότι το ξέρει κανένας. Και μεταπτυχιακό πρόγραμμα θεατρικές κοινωνικές. Αυτό, παιδιά, είναι τόσο χρήσιμο. Κάποιες φορές που κάνουμε τεστ και βλέπουμε παιδιά που έχουν το καλλιτεχνικό στοιχείο και τους βλέπεις ότι αγαπάνε και βγαίνουν και στα τεστ, έτσι, θεατρικό στοιχείο. Και τους λες, ας πούμε, ότι το να κάνει κανείς σπουδές σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο Θεατρικών Σπουδών είναι τόσο θεωρητικά τα τμήματα. Και δεν κατοχυρώνονται και συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση που τους λες. Μπαίνεις, κατοχυρώνεις τα επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου και παίρνεις μια κατεύθυνση που τέλος πάντων σου αρέσει. Και μπορείς να το πας παρακάτω. Προσδίδει στο τέλος ποιοτικά χαρακτηριστικά στον καλλιτέχνη. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Γιατί περισσότεροι, έχοντας μια κάψα στο καλλιτεχνικό κομμάτι, δεν θέλουν καθόλου. Θέλουν να προσπεράσουν την ακαδημαϊκή οντότητα, όλα τα υπόλοιπα και να γίνουν θέατρο, να πάνε στο θέατρο κτλ. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σπουδαία πληροφορία και είναι αυτό που λέμε ότι ψάχνουμε την πληροφορία πίσω από τους τίτλους και τα ονόματα των τμήματων. Να προχωρήσουμε λίγο, να προλάβουμε να δείξουμε μερικά πράγματα. Ιστορία αρχαιολογίας, ας πούμε. Ποιος γνωρίζει ότι υπάρχει κατεύθυνση εκεί που αφορά την ιστορία της τέχνης. Ίδια συζήτηση, είμαι μεταπτυχιακό στην ιστορία της τέχνης. Είναι τρομερό. Ακριβώς ίδια συζήτηση. Έχετε το παιδί, το βλέπεις. Έχει ενδιαφέρον το καλλιτεχνικό στοιχείο ψηλά. Δεν πρέπει να το κουβεντιάσει. Βεβαίως. Είναι μια πρόταση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και ένα τμήμα το οποίο. Δεν είναι χαμηλό τέτοιο παιδί. Συμφωνούμε. Και δεν είναι και υψηλόβαθμιες σχολές. Πάμε. Το τρίτο τμήμα της φιλοσοφικής είναι το φιλοσοφικό και κοινωνικό σπουδών. Αρκετά χαμηλά. Απλώς έχω υπογραμμίσει εκεί στα μεταπτυχιακά, επειδή συνδυάζεται με τα τμήματα των θετικών σπουδών και την ιατρική. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μπορούν να συνδυαστούν με την ψυχολογία. Είμαι αυτό, βλέπετε και βιοειθική, εγκέφαλος και νους, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αναφερόμαστε στην πληροφορία που υπάρχει και έχει να κάνει με τα προγράμματα σπουδών των τμήματων. Υπάρχει ανάγκη να αναζητήσουμε την πληροφορία και να μην βάλουμε κατά τύχη όταν έρθει η ώρα τις σχολές στο μηχανογραφικό. Πόσες φορές το έχουμε πει. Πάμε λίγο λοιπόν να δούμε τι άλλο. Ψυχολογία. Υψηλό βαθμό ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά την κλινική ψυχολογία, ίσως να είναι το καλύτερο τμήμα στην Ελλάδα. Με εξαιρετικά εργαστήρια και μαθήματα και κατευθύνσεις. Εκεί υπάρχει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εγκληματολογία. Το λέω γιατί πάντα υπάρχει. Έτσι, ως ενδιαφέρον αφορά πάρα πολλά παιδιά. Το ειδικά κομμάτι τώρα έτσι, ακόμα περισσότερο. Πάρα πολύ. Mm. Και η κλινική ψυχολογία. Και ξεχωριστά μεταπτυχιακά. Και ξεχωριστά μεταπτυχιακά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Υψηλόβαθμη σχολή. Για φέτος ήταν λίγο πιο κάτω, αλλά νομίζω ότι θα είναι πάντα ψηλά. Προχωράμε. Να τα εργαστήρια. Βλέπετε, κοιτάξτε λίγο εργαστήρια. Δέστε αντικείμενο. Πώς συνδέονται με την ιατρική, πώς συνδέονται με την ψυχολογία. Νευροεπιστήμες, νευροψυχολογία, κλινικές παρεμβάσεις της εξαρτήσης. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και δυναμικά φρέσκα πράγματα που ξαναλέμε για το τμήμα του Ρεθύνου. Το κλινικό κομμάτι θεωρείται ίσως το καλύτερο από τα ελληνικά πανεπιστήμια ψυχολογίας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε ετοιμάσει. Πολιτικές επιστήμες δυστυχώς τεροαπασχολούνται και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Στα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Υπάρχουν ενδιαφέροντα πάντα. Σίγουρα το πρόγραμμα σπουδών είναι εξαιρετικό και μοιάζει και αρκετά με την νομική για να προχωρήσουμε χαμηλόβαθμες επιλογές. Σε αυτή τη λογική και η κοινωνιολογία. Επίσης δύσκολα στα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Πολύ ενδιαφέροντες κατευθύνσεις και πρόγραμμα σπουδών δεν το συζητάμε. Είναι πολύ κοντευτικό στα επαγγελματικά, λέω εγώ. Και πάμε παρακάτω να δούμε παιδαγωγικά. Ωραία, και εδώ πρέπει να έχει κανείς κατά νου. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι μετά. Οι τομείς επίσης στο πρόγραμμα σπουδών έχουν ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα και διαφορετικά πράγματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με τις θεωρητικές, με τις θετικές επιστήμες, με την τεχνολογία, με εκπαιδευτικά προγράμματα, με πολιτική στην εκπαίδευση. Ωραία πράγματα. Για να προχωρήσουμε,
12.600 περίπου στο Ρέθυμνο. Εδώ έχουμε τους νηπιαγωγούς, επίσης πολυδιάστατες σπουδές που μπορούν να έχουν να κάνουν με καλλιτεχνικά, πολύ δυναμικό το καλλιτεχνικό στοιχείο μέσα, με εφαρμοσμένες τέχνες, με ψυχοπαιδαγωγική, με πολύ ωραία πράγματα στη διδακτική για αυτά τα μικρά τα πιτσιρίκια. Και πάμε να δούμε λίγο εικόνα για τα μεταπτυχιακά. Είναι αυτό που λέγαμε τόσες φορές. Δεν είναι η αντίληψη, δεν πρέπει να έχουμε την αντίληψη που είχαν οι γονείς μας, ας πούμε, την 30 ξέρω. Να γίνεις μπορεί κανείς φυσικά να μείνει κοντά στην εκπαίδευση, αλλά υπάρχουν εξαιρετικά μεταπτυχιακά και εξειδικεύσεις, δικαιαγωγή, λογοθεραπείες, δυσλεξία, τεχνολογία για τη δυσλεξία, νομίζω το ξέρει πολλοί κόσμος, πώς η τεχνολογία μπορεί να αφορά. Εδώ, ας πούμε, εκπαίδευση με τεχνολογία ή τα καλλιτεχνικά, τα δύο τελευταία. Πώς θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, παιδαγωγική της μουσικής, εκπαίδευση, τεχνολογία, πολιτισμική εταιρότητα. Πάω στο σχολείο και έχει παιδιά από διάφορες χώρες. Και θέλω ανθρώπους να έχουν τη γνώση, δασκάλους να έχουν την ειδίκευση, να γίνει η ένταξη αυτών των παιδιών. Έτσι. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να μείνει κανείς στην εκπαίδευση κοντά και να κάνει κάτι που σίγουρα έχει ενδιαφέρον για τον ίδιο τον υποψήφιο. Λοιπόν, εδώ έχουμε ΕΛΜΕΠΑ. Μεσογειακό, κοινωνική εργασία, βεβαίως. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Αρκετά υψηλόβαθμο, θα έλεγα. Πάντα η κοινωνική λειτουργεί με πολύ ωραίες κατευθύνσεις και τομείς απασχόλησης. Έχουμε και εδώ έτσι πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με εγκληματολογία, με ειδική αγωγή, με ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο. Το αντικείμενο έχει να κάνει κυρίως με την επανένταξη αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Να προχωρήσουμε και έχουν και πολύ σοβαρούς επαγγελματικούς συλλόγους, να ξέρετε, που διεκδικούν πάρα πολύ δυναμικά αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρετε, στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, εδώ η ιατρική, εκεί ψηλά, η νοσηλευτική, η βιολογία με τις κατευθύνσεις της, με πολύ ενδιαφέρουσα την υπόθεση βιοτεχνολογία, που λέγαμε και την άλλη όπως φορά. Πάντα. Έτσι. Και το κομμάτι των μεταπτυχιακών επίσης που έχει να κάνει μοριακές με πράσινη βιοτεχνολογία. Παιδιά, αυτά είναι τόσο καινούργια. Τόσο καινούργια φρέσκα πράγματα που λέγαμε για τρόφιμα ή λέγαμε για φάρμακα. Ή λέγαμε... Αποκαλυντικά μέχρι οτιδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί έτσι, μπορεί να αξιοποιήσει. Λοιπόν, πώς αυτό μπορεί να είναι προς όφελος του περιβάλλοντος ή φιλικό προς το περιβάλλον κτλ. Ή βιοειθική. Δηλαδή καινούργιοι κλάδοι, καινούργια μεταπτυχιακά. Καινούργιοι τομείς, θα λέγε κανείς. Λοιπόν, και το τμήμα που είναι στα Χανιά το. Επιστήμων διατροφής και διαιτολογίας, περίπου στις 10.000 μονάδες, με πολύ σπουδαία επίσης εργαστήρια εκεί, πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Έχω υπογραμμίσει την ανθρωπομετρία και την εργομετρία. Στη Σιτία είναι το τμήμα. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα και εργαστήρια που αφορούν διαιτολογία, που αφορούν σύσταση σώματος, εργομετρία. Αυτά συνδυάζονται και με τον αθλητισμό. Φυσικά με τη διαιτολογία, αλλά με τον αθλητισμό που ενδιαφέρει επίσης πάρα πολλά παιδιά. Και αν αρέσει και κάποιον αθλητισμό, μπορεί να είναι διατροφολόγος, διαιτολόγος σε μια ομάδα, για παράδειγμα. Έτσι, πολύ. Συνδυάζεται πάρα πολύ καλά. Άλλο. Είναι πάρα ξέρετε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Λοιπόν, επιφυλασσόμαστε τώρα, γιατί είπαμε, θα πούμε πράγματα την επόμενη φορά που αφορούν το δεύτερο πεδίο της θετικής επιστήμης στο Ηράκλειο. Οπωσδήποτε θα αναφερθούμε στο ΙΤΕ. Γιατί νομίζω ότι είναι ένας παράγοντας καταλυτικός για την ποιότητα των σπουδών στις θετικές επιστήμες. Σίγουρα και στο τέταρτο πεδίο θα πούμε για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο και τα δικά μας εδώ που μπορούν να σχετίζονται με διοίκηση και τον τουρισμό. Που νομίζω επίσης έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτά τα τμήματα. Αναμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την επόμενη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Η επόμενη Δευτέρα θα είναι μια διαφορετική Δευτέρα. Θα έχουμε και τις εκλογές την προηγούμενη. Θα έχουμε τον απόϊχο. Αν και δεν αλλάζει τίποτα στο κομμάτι των Πανελληνίων. Ναι. Αυτό δεν είναι πολύ. Κάτι ακούστηκε για την ελάχιστη βάση εισαγωγή στο debate. Θα τα σχολιάσουμε τις επόμενες μέρες. Θέλετε να κάνουμε τέτοιο σχολιασμό. Άλλη ώρα. Επόμενη Δευτέρα. Θα έχει ξεκαθαρίσει το πολύ. Να είστε καλά.